Οδυσσέα Καραθάνο, 42ο ράλι Θερμαϊκού. Η πρώτη σου σαν πρόεδρος του αυτοκινηστικού ομίλου Θεσσαλονίκης. Σου εύχομαι τα καλύτερα και μακάρι να είναι πρόκριμα για να γίνει ένα καλό ράλι ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Δύο λόγια για ένα καλωσόρισμα για όλους αυτούς που ήρθαν να τιμήσουν την πρώτη τη δικιά σου, την πρώτη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε δύσκολους καιρούς και τον δεύτερο αγώνα του Κυπέλλου Βορείου Ελλάδος. Δεν κρύβω ότι το άγχος μου είναι μεγάλο για τον πρώτο, σαν νέα διοίκηση και ως ο νέος πρόεδρος του Αυτοκινητικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Το άγχος μου είναι μεγάλο για τον πρώτο αγώνα, γιατί οι λόγοι είναι, ένας είναι ο λόγος, είναι ότι η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά. Μπορώ να πω ότι είχα μεγάλες ανησυχίες για αυτόν τον αγώνα, από αυτά που έβλεπα από τους προηγούμενους αγώνες, άλλες λέσχες, ακυρώσεις αγώνων, τα προβλήματα στη ΣΟΜΑΕ. Οπότε είχα τις ανησυχίες μου, αλλά η συμμετοχή των 20 πληρωμάτων στο 42ο ράλι Θερμαϊκού, είμαι ικανοποιημένος από τον αριθμό συμμετοχής. Εύχομαι σε όλους τους αγωνιζόμενους να έχουν ένα πολύ καλό αγώνα. Πιστεύω ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει από ό,τι πήραμε καιρό, από το δελτίο καιρού δηλαδή. Και εύχομαι να έχουμε έναν καλό αγώνα και μια καλή οργάνωση. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Είμαστε δίπλα σου και σε προσωπικό επίπεδο, επειδή σε ξέρω και με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Ένας λόγος που μας ανέβασε ξανά εδώ για δεύτερη φορά είναι και η παρουσία σου στο τιμόνι του Ιστορικού Ομίλου. Σου εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα σε εσάς, τους αδελφούς Καραϊβατσάνου, γιατί με στηρίξατε σε όλα τα χρόνια της προσπάθειας και σαν αγωνιζόμενος, αλλά το βλέπω και σαν οργανωτή από εδώ και πέρα τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τσαμπάζι Ζαχιέος με τσιμπισέδα 10 τετραγής δεύτερη νη 4. Νούμερο 2 στις πόρτες για το Citroën ZX Kit Car των αδελφών Κωνσταντινίδη, Γιάννη και Βαγγέλη, τρίτη θέση γενικής, δεύτερη στα 2 λίτρα. Σούπερ άτυχοι Βασίλης Καραβασίλης και Κωνσταντίνος Μιλιάς με το Honda Civic τα παρακατέληψαν με έξοδο στην πρώτη ειδική. Νούμερο 4 ο Νίκος ο Παυλίδης με τον Άλαν Χάριμαν και το Citroën DS3, πέμπτη σε κυνηγική κατάταξη πρωτιά στην Α7. Πάμε στο νούμερο 5, Γιώργος Κοσμόπουλος, Ευτύχιος Ευτυχιάρης, Μιτσουμπίση Εύβο 9, δεύτερη στη γενική κατάταξη και πρώτη στιγμή 4. Νούμερο 6, ο Χρήστος Κωνσταντίνος με το Ελευθέρη το Μαύρο, Citroën ZX, double πρωτιάς και γενικής και διλήτρων στην Εψιλον. Συστηκώθηκε για το βουνό, νούμερο 7, Μανολόπουλος Δημήτρης, Μανολόπουλος Θαμάς, Renault 5 GT Turbo, Maxi, έκτη γενικής πρωτιά στην ΕΕ12. Νούμερο 8, Μιλτιάδης Αντρεάδης με τον Κώστα το Μαυρίδη, Φάβε Golf 2, 7η γενική τρίτη στα δίλητρα της Εψιλον. Mm-hmm.
νούμερο 9, Πατήρ και Υιός, Μπαξεβανάκης, Αντώνης και Παύλος, κοντά στην Big Tie Par. Ένατη γενικής, δεύτερη α7. Νούμερο 10, ο Κώστας Αργυρίου με τον Νίκο τον Κάλφα, πεζό 106 ραλί. 16η θέση γενικής και 5η στην α6. Νούμερο 11, ο Δημήτρης Κυπαρισάς με τον Κωνστάτη τον Καρλιώτη, πεζό 106 ραλί, 10η γενικής, 2η στην α6. Πάμε στο νούμερο 12, Δημήτρης Κουμποτής, Σάββας Μαυροματίδης, πεζό 106 S16 πρωτιά στην α6 όγδοη γενικής. Νούμερο 14, Γιώργος Τρίφος, Σημεών Θεοφανίδης, Citroën Saxo, 10η θέση γενικής, 3η α6. Πάμε στο νούμερο 16, Νίκος Τσακίρης, Νίκος Τσόγλου, το Γιώτα Γιάρης, 1η α5, 12η γενικής. Νούμερο 17, Νίκος Βελέζης, Στράντζαλης Κώστας, Παγιώτα Γιάρης, δεύτερη α5, 13η γενικής. Επόμενος συνδυασμός στο νούμερο 18, ο Νεκτάριος Σταυλίκος, Κώστας Τάτσιος, πεζό 106 ραλί, 4η, α6, 14η γενικής. Νούμερο 19, Αντώνης Διαμαντόγλου, Ευάγγελος Ασπρόμογκος, Σουζούκι Νισκόρτ, εγκατέλειψε στην Καμπιδική. Νούμερο 20, Θοδωρής Αναστασοβίτης, Γιάννης Αναστασοβίτης, ο Πελάστρα GSI, 3η δίλητρη στην Α και 15η γενικής. Πάμε και στο νούμερο 21, Σταύρος Κούκας, Παναγιώτης, Ιωαννίδης, Φορτές, Κορτέν και 5, 2 λίτρων. Εγκατέλειψαν με έξοδο στη δεύτερη δική διαδρομή του αγώνα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από το 42ο ράλι Θερμαϊκού, αγώνας ο οποίος προσετέθη στις επιτυχείς διοργανώσεις του ιστορικού ομίλου της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε 16 Ιουνίου 2013 στην ευρύτερη περιοχή του Πολυγύρου παράλληλα με την ανάβαση της Ριτσόνας. Είναι οι γνωστές ιδέες που έχουν κάποιοι να κάνουν παράλληλους αγώνες για να αποτυχαίνει ο ένας από τους δύο. Από τον Γιάννη Καραπετσάνο που ήταν στη μικρόφωνα περιγραφής και από τα συνεργεία μας που βρέθηκαν εκεί και κατέγραψαν το δεύτερο γύρο του κυπέλλου Βορείου Ελλάδος, να είστε όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.